Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και είμαστε και πολλές και πολλοί. Στο νέο ξεκίνημα, μαζί, οι δυνάμεις της δημοκρατικής και μεταρρυθμιστικής αριστεράς, του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της πολιτικής οικολογίας και του προοδευτικού κέντρου. Συγκροτούμε τον προοδευτικό πόλο. Συγκροτούμε τη δημοκρατική αριστερά προοδευτική συνεργασία. Στόχος μας είναι να συγκροτήσουμε μια ευρεία συμπαράταξη, να εκφράσουμε αυτούς που δεν αποδέχονται την κυβερνητική πολιτική, αυτούς που αποκρούν την πολιτική της αντιπολίτευσης, που αρκείται σε εύκολους αφορισμούς, αντιτίθεται σε αναγκαίες δημοκρατικές αλλαγές, αθρίζει συντεχνιακά αιτήματα και εμφορείται από έναν παροχημένο κρατικισμό. Στη συμπαράταξή μας έχουν όλες και όλοι οι πολίτες, έχουν θέση αυτοί που αυτοτοποθετούνται ως αριστεροί, κεντροαριστεροί και κεντρώοι. Όλοι οι πολίτες που υποστηρίζουν τη διεύρυνση της δημοκρατίας με την κοινωνική και πολιτική έννοια, που επιζητούν μια διαφορετική διέξοδο από την κρίση με ένα προοδευτικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας. Ο λαϊκισμός της αντιπολίτευσης καλλιεργεί αυταπάτες για δήθεν ολική επαναφορά, χωρίς αλλαγές και δημιουργεί διακινδύνευση για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθούν με πόλωση, όξυνση, πολλές φορές με εμφυλιοπολεμικό λόγο, να συσπυρώσουν κομματικά ακροατήρια. Δεν αξίζει στην Ελλάδα, δεν αξίζει στους Έλληνες αυτός ο δικοματισμός που εγκλωβίζει δυνάμεις και κρατά δέσμια τη χώρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι μετά την αποχώρηση της δημοκρατικής αριστεράς από την κυβέρνηση έγινε συστηματική προσπάθεια να ακυρωθεί ο λόγος της, να δυσφημιστεί η πολιτική της, να δοθεί η αίσθηση της αποδυνάμωσής της. Προχωράμε. Προχωράμε με δύναμη και ελπίδα. Προχωράμε όλες και όλοι μαζί με την προοδευτική συνεργασία. Η δημοκρατική αριστερά προοδευτική συνεργασία είναι πια γεγονός. Και οι δυνάμεις, οι άνθρωποι που αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τη δημιουργία ενός τρίτου πόλου, ως αυτόνομου χώρου, είμαστε εδώ. Ζούμε σε έναν ιδιότυπο διπολισμό με το ΣΥΡΙΖΑ απ' τη μία και τη Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ απ' την άλλη. Ανάμεσα σε έναν αριστερό λαϊκισμό και μια κυβερνητική συμμαχία που διολυσταίνει σε ολοένα και πιο συντηρητικές και αδιέξοδες πολιτικές. Και αυτό σε ένα πλαίσιο ολοένα και μεγαλύτερης ταύτισης της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ με την πιο συντηρητική εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας. Οφείλουμε να αγωνιστούμε για περισσότερη Ευρώπη, αλλά όχι οποιαδήποτε Ευρώπη. Μια Ευρώπη με προοδευτικό πρόσημο. Όχι για μια Ευρώπη που λειτουργεί σαν διαχειριστής, αλλά μια δημοκρατική, προοδευτική Ευρώπη που θέλει να αλλάξει τη μοίρα των πολιτών της. Κυρίες και κύριοι, προσέρχομαι σε αυτό το κάλεσμα της δημοκρατικής αριστεράς και της προοδευτικής συνεργασίας, διότι πιστεύω βαθύτατα ότι σε αυτό το χώρο, με αυτή τη διακήρυξη, με αυτό το πολιτικό πλαίσιο, με αυτή τη στρατηγική που προτείνουμε στον ελληνικό λαό, είμαστε μια στέρεη δύναμη, μια αποφασιστική φωνή απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και τις στρατηγικές του. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι η δική μας στρατηγική δεν συναντάται με τον νεοφιλελευθερισμό, δεν ντέμνεται, είναι απέναντι. Και προσέρχομαι επίσης, γιατί είναι βαθιά μου πίστη, ότι η πρότασή μας αντιπαρατίθεται στο λαϊκισμό, τον οποίον επιτρέψτε μου να πω ότι τον πάλεψα και έχω υποστεί βαθύτατες ήττες στον πολιτικό χώρο που διακόνησα για πάρα πολλά χρόνια.
αλλά το μέτωπο είναι ανοιχτό. Είτε αριστερός, είτε δεξιός λαϊκισμός. Είμαστε στη σωστή πλευρά για να αναδιαμορφώσουμε το πολιτικό σύστημα και να συγκροτήσουμε μια νέα προοδευτική πρόταση για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Για να εγκαταλείψουμε το μίζερο παρόν και να προσέλθουμε σε ένα πιο ελπιδοφόρο αύριο. Έχω την απόλυτη πεποίθηση, αφού ζήγησα σωστά μέσα με όλες τις περιστάσεις και τα δεδομένα, ότι όλοι εμείς εδώ είμαστε στη σωστή πλευρά του εγχειρήματος για την ανασυγκρότηση της κέντρο-αριστεράς.